Αδελφοί, εμείς εστέ ναός Θεού ζώντος και ο Θεός εν οικεί εν ημίν και εμπεριπατήσει και έσεσθε μη λαός και εγώ Θεός ειδικός σας. Αυτά είναι η μεγάλη αποκάλυψη την οποία μας κάνει σήμερα ο Απόστολος Παύλος. Ουδέποτε ο άνθρωπος κατενόησε τι είναι ενώπιον του Θεού και ουδέποτε συνέλαβε τους λόγους αυτούς του Αποστόλου Παύλου στην καρδία του. Ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος εσχολήθη επί μακρών χρόνων στην Κόρινθον και είδε τας αδυναμίας εκείνου του κόσμου, είδε την αμαρτία, ηθέλησε να αποχωρήσει από την Κόρινθο. Πλην όμως ενεφανίστη ο Θεός και του λέγει, Λάλη του λέγει, Λάλη και μη σιωπήσεις, ότι λαός πολλής ειδικός μου εις ταύτην την πόλη. Μη φύγεις, του λέγει, μην αποχωρήσεις, διότι έχω πολλήν κόσμο εις αυτήν την πόλη, η οποία περιμένει η πόλη αυτή να ειδεί τα τέκνα της, να είναι τέκνα του Θεού, τέκνα ειδικά μου. Και σήμερα ο Απόστολος Παύλος μαρτυρεί τι περίπου είπε και από πού έλαβε να φορμή να υπεί τους λόγους αυτούς. Είπε ο Απόστολος Παύλος ότι εμείς εστέ ναός Θεού ζώντος και ο Θεός εν οικεί εν ημίν. Είστε, λέγει εις τους Κορινθίους, ναός Θεού ζώντος. Ναός Θεού. Ο ναός του Θεού είναι το μέρος εκείνο το οποίο είναι Άγιον. Τελεσιουργούνται εν το ναό του Θεού τα μυστήρια του Θεού. Ευρίσκεται η χάρις του Θεού μέσα εις τον ναόν όπου συναθρίζονται οι πιστοί για να αποπέμψουν, αναπέμψουν εις τον Θεόν λατρεία ανεβάρεστον. Μέσα εις τον ναόν του Θεού εισέρχονται, λέγει, πολλοί, πλην όμως εκείνοι οι οποίοι αγιάζονται είναι οι εισερχόμενοι εν φόβο Θεού. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιόντων εν αυτό. Εισέρχονται πολλοί μέσα εις τους ναούς, αδερφοί μου, πλην όμως δεν γνωρίζουν πού εισέρχονται. Εισέρχονται μέσα εις τον ναό του Θεού άνευ πίστεως, άνευ ευλαβίας, χωρίς φόβον Θεού. Παράδειγμα,
Πλησιάστε, σας παρακαλώ, ημέραν την άκατα την οποία τελείται το μέγα μυστήριο του γάμου μέσα εις τον ιερών ναών του Θεού. Θα διαπιστώσετε αν εισέρχονται αυτοί οι οποίοι ονομάζονται πιστά μέλη της Εκκλησίας, αν εισέρχονται μετευλαβίας, μεταπίστεως και μεταφόβου Θεού. Εισέλθετε στον ναό μία ημέρα κατά την οποία αντελείται το μέγα μυστήριο της βαπτίσεως. Και τότε θα διαπιστώσετε ότι ο κόσμος δεν εισέρχεται μετευλαβίας και φόβου και πίστεως εις τον ναό του Θεού. Βεβηλώνομεν σήμερα τον ναό του Θεού εις αυτόν στον οποίο έρχεται η χάρις. Σκέπει ο Θεός, θαυματουργεί ο Θεός, παρουσιάζεται ο Θεός. Τον ναό του Θεού τούτον εμείς τον βεβηλώνομεν. Δια τούτο ο Πανάγαθος Θεός πλιστάκης εξοργίζεται εναντίον μας. Πλην όμως ο Απόστολος Παύλος ίσως ξυπνήσει ο κοιμισμένος άνθρωπος, μεταφέρει αυτήν την εικόνα του ιερού ναού εις τον ίδιον των άνθρωπων και λέγει ότι ο Θεός λέγει, μας λέγει ότι είμαι θαναή δική του και ότι εμπεριπατεί με θυμόν ο Θεός, δηλαδή περπατεί μαζί μας. Εμπεριπατεί, έλαβε την εικόνα αυτήν ο Απόστολος Παύλος από την Παλαιά Διαθήκη, ότι ο κόσμος εκείνος ο οποίος ευρίσκεται μέσα στην έρημο δεν είχε τόπον ο οποίος είτο διαναζήσει, αλλά περπατούσε μέσα στην έρημο και μετέφερε με θεαυτού την κυβωτόν της Διαθήκης. Δι' αυτό μέσα σε εκείνη την κυβωτόν είτο ο Θεός και εμπεριπατούσε με τον κόσμο εκείνον. Δι' αυτό έλεγε σήμερα ο Απόστολος Παύλος ότι ο Θεός ενοικεί και εμπεριπατεί μαζί μας εις την ζωήν αυτήν την πρόσκαιρον. Εμείς εστέ ναός Θεού ζώντος και ο Θεός ενοικεί εν ημίν και εμπεριπατεί με θυμών. Και έσω με λέγει αυτόν Θεός και αυτοί έσον δε μη λαός. Εγώ είμαι ο Θεός, λέγει, του ανθρώπου. Ποιου ανθρώπου όμως? Του πιστού ανθρώπου. Του πιστού λαού. Όχι του απίστου λαού. Διότι πολλής είναι ο κόσμος εις τούτον τον αιώναν όπου περπατούμε και ζούμε. Μεταβάλαμε όμως τον ναό του Θεού αγνώριστον. Δεν υπάρχει σήμερον ναός του Θεού. Και αυτόν τον ναόν τον οποίον ακριβώς έχτισαν τα χέρια του ανθρώπου δια της χάριτος του Θεού, εάν δεν τολμάς να εισέλθεις σε αυτόν και να τον βεβηλώσεις και να τον μολύνεις,
Εγένετο και αυτό εις το παρελθόν βέβαια, όταν ήταν εκείνος ο αδελφοκτόνος πόλεμος και εισήρχοντο μέσα εις τους ναούς και κατεδίκαζαν εις θάνατον τους αδελφούς των. Ο κομμουνισμός ήθελε να εξαφανίσει τον ναό του Θεού. Ήθελε να μην υπάρχει ναός του Θεού και ευεβήλωσε τους ναούς του Θεού. Ευεβήλωσε τας μονάς και τα μοναστήρια. Τα εμόλυνε και τα γέμισε με αίμα αθώο. Ίδρυσαν μέσα εις τους ναούς την κυβέρνηση την οποία ήθελαν να είναι κυβέρνηση, η οποία να καταδικάζει και να εξαφανίζει αυτόν τον τόπον. Εμολύνθη λοιπόν ο ναός του Θεού. Αλλά τι είναι αυτός ο ναός ο οποίος είναι χτισμένος με τα χέρια μας? Έχει έναν άλλον ναόν τον οποίον μας εχάρισε ο Θεός και δεν τον σεβόμεθα. Μας εχάρισε ο Θεός τον ναόν τον οποίον επίησαν εχείρες του Θεού. Εχείρες σου επίησαν με και έπλασαν με. Συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο όχι να τρώγει και να κοιμάται και να εργάζεται. Να εργάζεται ναι, για να επιβιώσει, αλλά όχι να τρώγει και να κοιμάται και να μην τον ενδιαφέρει περί της μελούσης ζωής. Να μην τον ενδιαφέρει δια τα αιώνια, δια εκείνα τα οποία δεν εξαφανίζονται. Ο σημερινός άνθρωπος ξυπνά και κοιμάται και αγωνίζεται δια τα μάταια, δια τα πρόσκαιρα, αυτά τα οποία φεύγουν και εξαφανίζονται. Και το μέγιστο των πάντων παραμελεί τον ναόν του Θεού, το σώμα του. Και όπως ανεφέρθημεν ότι τούτον των ναών δεν τολμά ο άνθρωπος ο οποίος έχει φόβον Θεού μέσα του να εισέλθει σε αυτόν τον ιερόν χώρον και να τον μολύνει, ασυγκρίτως περισσότερο πρέπει να σκέφτεται τον ναόν τον οποίον του εχάρισε ο Θεός, δηλαδή αυτό το σώμα μέσα εις το οποίον κατοικεί η ψυχή. Η ψυχή του ανθρώπου βρίσκεται μέσα σε ναόν και αυτός ο ναός είναι το σώμα σου και το σώμα μου. Αυτός ο ναός στον οποίο κατοικεί ο Θεός είναι αυτοί οι οποίοι κινούνται στους δρόμους και εργάζονται και χτίζουν παλάτια πάνω στην άμμο. Τι να τα κάνεις όταν θέλει ο Θεός σε δευτερόλεπτον δι' αυτά τα οποία αγωνίζεσαι σου τα εξανεμίζει και σου τα εξαφανίζει. Είδατε παράδειγμα προηγουμένων ημερών όταν η οργή του Θεού εξέσπασε επάνω εις τον άνθρωπον και είπαν οι επιστήμονες να ερευνήσουν το θέμα και το ερεύνησαν και είπαν ότι εγένετο κάτι το οποίο είναι το ασυνήθιστο. Δεν άνοιξαν το στόμα τους για να πούν ότι ο Θεός επέτρεψε. Εκείνος ο οποίος λέγει τρίχα από την κεφαλή σου δεν πίπτει αν δεν θέλω εγώ. Εκείνος ο οποίος είπε χωρίς εμού ουδήν αστεπιήν ουδέν.
Εκείνος ο οποίος είπε ότι εγώ είμαι η αρχή και το τέλος. Δεν τον ανέφεραν τον Θεό. Δεν αναφέρουν το όνομα του Θεού. Πλήρης αποστασία, την οποία ο Απόστολος Παύλος υπενθυμίζει και γράφει στην Δευτέρα προς τη Θεσσαλονική Επιστολή στο δεύτερο κεφάλαιο. Και λέγει ότι ο άνθρωπος, λέγει, εάν δεν αποστατήσει από τον Θεό, ούκ έρχεται ο Υιός της απολίας. Και υπάρχει, λέγει, αυτό το οποίο εμποδίζει να φέρει την ώρα εκείνη του Αντιχρίστου. Υπάρχει κάτι το οποίο εμποδίζει να έρθει, λέγει, ο κατέχων και το κατέχων. Είναι δύο φράσεις στην Αγία Γραφή, δύο λέξεις, οι οποίοι ερμηνευτές της Αγίας Γραφής είπαν ότι ο Απόστολος Παύλος ομιλούσε περί των Ρωμαίων όταν έγραφε την επιστολή του. Οι κατέχοντες, εάν δεν φύγουν αυτοί, λέγει, δεν έρχεται ο κατέχων, αυτός ο οποίος είναι παντοδύναμος, πολυέλεος και πολυέσπλαχνος, εκείνος ο οποίος κατέχει τα πάντα. Και μένομεν, αδερφοί μου, για να δούμε την συνέχιση του σημερινού αποστολικού αναγνώσματος. Αφού είπαμε δι' όλων των κόσμων της αμαρτίας, έρχεται και πάλι ο Απόστολος Παύλος και μας ομιλεί πιο συγκεκριμένα. Τι μας λέει? Διό εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αφορίστετε, λέγει Κύριος ο Θεός. Μας λέγει ότι ο κόσμος θα με αρνηθεί. Ο κόσμος θα με βλασφημεί, ο κόσμος θα με εγκαταλείψει και εσείς που είστε τα παιδιά μου, λέγει, προσέχετε, ξεχωρίστε, λέγει, αφορίστετε μέσω αυτών, εκ μέσω αυτών, ξεχωρίστε, λέγει, την ειδική σας ψυχή από αυτούς οι οποίοι δεν με υπολογίζουν. Εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν επάνω τους ίχνος φόβου Θεού. Είναι αθεόφοβοι, και αθεόφοβος άνθρωπος ποιεί τα πάντα. Και αθεόφοβος γενή καταστρέφει τα πάντα. Δι' αυτόν τον λόγο, ο Πανάθος Θεός διαστόματος του Αποστόλου Παύλου ομιλεί προς εμάς και λέγει, ξεχωρίστε, λέγει, τον εαυτό σας και αφορίστετε. Μη παρασύρεστε, λέγει, μη πίπτετε στην αμαρτία όπως πίπτουν εκείνοι, λέγει, ξεχωρίστε τον εαυτό σας, δια να λέγω εγώ ότι είμαι ο πατέρας σας και εσείς ότι είστε τα παιδιά μου. Και έσεστε μη εις Υιούς και θυγατέρας, λέγει Κύριος ο Θεός. Ξεχωρίστε τον εαυτό σας. Ξεχωρίζουμε τον εαυτό μας? Να ρίξουμε μόνον ένα βλέμμα για να δούμε ότι δεν ξεχωρίζουμε τον εαυτό μας. Είμεθα έρμεο του διαβόλου. Είπε ο διάβολος να φορέσει στην γυναίκα τα ρούχα του ανδρός. Επήρε την οικουμένη ολόκληρον.
Ποια είναι η γυναίκα η οποία δεν εμολύνθη? Ελάχιστος κόσμος, ο πιστός κόσμος. Οι άλλοι ήκουσαν στην φωνή του διαβόλου που ονομάζεται μόδα. Μόδα λέγει. Η μόδα είναι να φοράς τα ρούχα του ανδρός. Άλλη μόδα να βάζεις στο στόμα σου το διαβολόχορτο που ονομάζεται τσιγάρα. Άλλη μόδα να γυμνώνεσαι και να περπατείς στους δρόμους. Άλλη μόδα. Πόσες μόδες. Μέσα σε αυτήν όλη την κατηφόρα όμως φωνάζει ο Θεός και λέγει: «Διό εξέρθετε εκ μέσου αυτών και αφορίστετε», λέγει Κύριος. «Μη πηγαίνετε με το ρεύμα αυτό. Εάν θέλετε να είμαι ο πατέρας σας και εσείς να είστε τα παιδιά μου», λέγει, «αφορίστετε από αυτόν. Ξεχωρίστε την ευθύνη την ειδική σας», λέει. «Σώστε την ψυχή σας». Και τι απαντά ο άνθρωπος? Δεν βαριέστε με αυτά, δεν ασχολείται ο Θεός. Με τι ασχολείται το λοιπόν ο Θεός? Ο Θεός ασχολείται και με τα σκουλίκια. Όχι για σένα που έχεις το αίμα του επάνω στο σταυρό. Με τα σκουλίκια. Δεν είναι ο Θεός που διέταξε τον σκόλικαν των Εωθηνών και κατέφαγε την κολοκύνθην του Ιωνά και εξηράνθηκε? Διέταξε, λέγει ο Θεός, σκόλικαν Εωθηνών, το σκουλίκι λέγει. Το διέταξε ο Θεός. Και εσύ μου λες δεν ενδιαφέρεται ο Θεός για αυτά? Διόλα ενδιαφέρεται ο Θεός. Να επιστρέφεις, λέγει, και να φεύγεις και να ξεχωρίζεις τον εαυτό σου από την θεοκατάρα των μόδαν. Αδερφοί μου, ο Πανάγαθος Θεός στην φύση την οποία δημιούργησε ο ίδιος το χέρι του, το παντοδύναμο, έδωκε εις τον άνθρωπον πολλά για να βλέπει και να σοφρονίζεται. Μεταξύ δε αυτών ο Πανάγαθος Θεός έδωσε και ένα ψάρι το οποίο ονομάζεται πέστροφα. Όταν την τρώγουμε, την τρώγουμε. Είναι γλυκό, πολύ ωραίο ψάρι. Είναι του ποταμού, δεν είναι της θαλάσσης. Έχει εμβαθύνει κανείς μέσα σε αυτή τη λέξη που ονομάζεται πέστροφα? Τι σημαίνει? Το ρεύμα του ποταμού όταν πηγαίνει, αυτό το ψάρι επιστρέφει πίσω. Δι' αυτό ονομάζεται πέστροφα. Και την έδωκε ο Θεός για μας τους αμαρτωλούς. Όταν πέφτει, όταν έρχεται η μπόρα της μόδας, εσύ να φύγεις, λέγει, πίσω, να μην σε πάρει το ποτάμι του διαβόλου. Να ομοιάσεις με εκείνο το ψάρι, λέγει. Πλην όμως ο άνθρωπος, όσα και αν βλέπει, δεν συνετίζεται. Δεν ξυπνά. Γι' αυτό σήμερα μας έδωσε ο Απόστολος Παύλος να καταλάβουμε ότι είμαι θαναός του Θεού και πρέπει τον ναόν του Θεού να τον φυλάττουμε αμόλυντον. Αμόλυντος ναός του Θεού. Να μην τον μαγαρίζουμε τον ναόν του Θεού. Μην νομίζεις ότι θα λέγεις δικαίωμά μου ό,τι θέλω κάνω. Δικαίωμά σου δεν είναι τίποτε. Αυτή τη στιγμή σε βαπτίστηση στο όνομα της Αγίας Τριάδος, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, την ίδια στιγμή οφείλεις να υποκύπτεις σε εκείνον ο οποίος σε αξίωσε και σου είπε ότι είσαι παιδί του. Σου έδωσε, λέγει, το χάρισμα το μεγάλο να είσαι τέκνον Θεού. Από τη στιγμή που βαπτιζόμεθα είμεθα τα παιδιά του Θεού. Το παιδί του Θεού δεν κάνει αυτά τα οποία κάνει το παιδί του διαβόλου. Δι' αυτό να επιστρέψουμε πίσω στην βάση μας,
να πλησιάσουμε εκείνα τα οποία μας έδωσαν οι γονείς μας, οι ευσεβείς γονείς, να πλησιάσουμε σε εκείνα τα οποία διδάχθημε από τις μικράς ηλικίας, όταν πηγαίναμε στο σχολείο, το τότε σχολείο, όχι το σημερινό, και όταν διαβάζαμε και ελέγαμε ότι αν δεν μου μείνει εντός του κόσμου που να κουμπίσω, που να σταθώ, εκεί ψηλά είναι ο Θεός μου, πώς μπορώ να πεπιστώ. Αυτά έλεγαν τότε τα βιβλία που μας μεγάλωναν και μας ανέτρεφαν. Σήμερα τα βιβλία αυτά λέγουν ότι ο άνθρωπος γεννήθη από τον πίθηκο. Αυτά διδάσκονται τα σημερινά παιδιά μας. Και ότι οι σουλιώτισσες ήσαν αλβανίδες. Αυτά διδάσκουν στα σχολεία. Οι σουλιώτισσες ήσαν αλβανίδες. Μη χειρότερα. Μη χειρότερα. Αυτά διδάσκουν στα σχολεία. Ποιοι? Οι δασκάλες και οι δάσκαλοι. Αδερφοί μου, ειδού καιρός ευπρόσδεκτος, ειδού νυν καιρός ημέρας σωτηρίας, ας επιστρέψουμε πίσω από το ρεύμα, ας ξεχωρίσουμε την ευθύνη μας, ας μείνουμε κοντά στον Χριστό μας, για να μας αξιώσει στον κόσμο αυτόν, να είμαι θα δικά του παιδιά και στην Βασιλεία του την επουράνιον να γίνομαι κληρονόμοι. Αμήν.